Άντε μου. Να σας τα πω από κοντά, δεν έρχεστε από εδώ. Ναι, μα καλύτερα. Οκ. Okay. Άλλο που δεν θέλουμε. Άλλο που δεν θέλουμε. Άντε, λάτω. Άλλο που δεν θέλω. Θέλω να σας εξηγήσω τι σημαίνει ο άσπρος πίνακας. Okay. Λοιπόν, στον άσπρο πίνακα γράψατε τα ζευγάρια που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι. Βεβαίως μπορείτε να τα γράψετε και με τον τρόπο που αναφέρεστε πολλές φορές εσείς, ας πούμε, είστε η Πάνα. Α, μπορούμε με ψευδόνυμα. Ναι, μπορείτε και τα ψευδόνυμά σας που είναι χαριτωμένα. Αν θέλετε να τα αλλάξετε, μπορείτε να το κάνετε. Κάθε μέρα από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, όλοι εσείς θα ψηφίζετε το πιο αγαπημένο ζευγάρι του σπιτιού, εκτός από το δικό σας. Αυτό το ζευγάρι που θεωρείτε ότι είναι αγαπημένο, έχει ειλικρίνεια, έχει συνέστημα, έχει αλήθεια. Και η οριστική ψηφοφορία που θα κριθεί το βράδυ της Παρασκευής στον Γκαλά και θα αναδείξει ένα το πιο αγαπημένο ζευγάρι, θα έχει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Θέλω να σας πω ότι θα είναι πιο χαλαρή ψηφοφορία. Εγώ δεν θα είμαι εκεί. Θα γίνει στον κήπο των κοριτσιών. Θα σας παρακολουθώ βεβαίως να ψηφίζετε σωστά. Διανοηθεί κάποιος να βάλει δύο φορές να ψηφίσει το ζευγάρι που σκέφτεται ή να μην ψηφίσει καθόλου ή οτιδήποτε άλλο. Θα κρατήσει μισή ώρα. Όπως σας είπα, δεν ψηφίζετε το δικό σας ζευγάρι. Τα άλλα ζευγάρια που βλέπετε αγαπημένα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα πάτε στο διπλανό σπίτι τώρα. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, ξεκινήστε την ψηφοφορία, έχετε μισή ώρα. Καλή επιτυχία σε όλα τα ζευγάρια, γιατί η έκπληξη είναι πολύ μεγάλη. Θα ψηφίσουμε ζευγάρια. Όχι, ένας-ένας θα ψηφίζετε. Ένας-ένας, ναι. Ένας-ένας θα ψηφίζετε, το ζευγάρι που βρίσκεται... Μπορεί τη μια μέρα να σας φανεί ένα ζευγάρι, κάτι να στραβώσει, κάτι να γίνει. Να μην είναι το αγαπημένο που είχατε χτες στο μυαλό σας. Όχι, όπως σας αρέσει, όπως το κρίνετε. Απλά θέλω να σας πω ότι επειδή χτες μπορεί να ψηφίσετε ένα ζευγάρι και την επόμενη μέρα αυτό το ζευγάρι να έχει στραβώσει και να έχετε καλύτερη εικόνα για ένα άλλο ζευγάρι που είναι πραγματικά πολύ αγαπημένο, αλλάζετε επιλογή.